Γεια σας, είμαστε στο Δημαρχείο, κοντά μας η κυρία Αναγνωστάκου. Πριν από λίγο ήταν εδώ Περιφερειάρχης Αρκαδίας, κύριος Νίκας, και συζήτησαν για θέματα της ΔΕΙΑ. Για πέστε μας τι ακριβώς συζητήθηκε σήμερα. Πράγματι, σήμερα υπογράψαμε την προγραμματική σύμβαση για την υλοποίηση του έργου της αντικατάστασης των τριών καταθλιπτικών αγωγών που αφορούν τη λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού. Θέλω θερμά να ευχαριστήσω τον κύριο Νίκα, πραγματικά, γιατί από την πρώτη στιγμή που απευθυνθήκαμε σε αυτόν και του ζητήσαμε να μας βοηθήσει ώστε να υλοποιήσουμε αυτό το έργο, ήταν εκεί, δίπλα μας, από την πρώτη στιγμή και δεσμεύτηκε ότι θα μας βοηθούσε στη χρηματοδότηση αυτού του έργου. Πράγματι, φτάσαμε σήμερα τελικά σε αυτό το σημείο να υπογράψουμε την προγραμματική και μάλιστα με τη δέσμευση εκ μέρους του ότι μέσα σε 10 μέρες θα προχωρήσουμε και στην δημοπράτηση του έργου. Θέλω να τονίσω ότι το έργο αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό. Μας φέρνει ένα βήμα πιο κοντά επιτέλους στη λειτουργία του δικτύου ακαθάρτων. Ένα θέμα που απασχολεί δεκαετίες, θα έλεγα, τον τόπο μας, που μαζί με επιπλέον δύο έργα που απομένουν ακόμα. Το ένα είναι οι ιδιωτικές συνδέσεις του βιολογικού, για τις οποίες έχουμε ήδη προβεί στις απαραίτητες ενέργειες και προχωράμε στο να καταθέσουμε πρόταση στο ΙΜΕΠΕΡΑ. Και επιπλέον το τρίτο και τελευταίο θα μένει να είναι η αναβάθμιση του βιολογικού, κάτι για το οποίο συζητήσαμε τον κύριο Νίκα και δεσμεύτηκε και εκεί να μας βοηθήσει εφόσον ετοιμάσουμε τη μελέτη. Οι συνδέσεις πότε προβλέπετε να ξεκινήσουν? Οι συνδέσεις προβλέπονται να ξεκινήσουν όταν θα πάρουμε την έγκριση από το Υπουργείο, από το ΙΜΕΠΕΡΑ που θα καταθέσουμε την πρόταση. Τότε, εφόσον γίνει δεκτό το αίτημά μας, θα προχωρήσουμε στην δημοπράτηση του έργου. Ευχαριστούμε πολύ.